Τελευταία πάντων απέθανε και η γηνή. Εν τη Αναστάση λοιπόν, όταν αναστηθώσει, τίνος αυτόν θέλει είστε γηνή, διότι και οι επτά έλαβαν αυτήν γυναίκα. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, δεν πλανάστε δια τούτο, μη γνωρίζονται στας γραφάς μη δε την δύναμη του Θεού. Διότι όταν αναστηθώσει εκ νεκρών, ούτε νυμφεύγουσι ούτε νυμφεύονται, αλλά είναι ως άγγελοι ή εν της ουρανής. Περί δε των νεκρών, ότι ανίστανται, δεν ανεγνώσατε εν τη βίβλο του Μωυσέως, πως είπε προς αυτόν ο Θεός, επί της βάτου λέγον, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Σεις λοιπόν πλανάστε πολύ. Και προσελθών εις των γραμματέων, ως τις οίκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζον ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ή ρώτησεν αυτόν, ποια εντολή είναι η πρώτη πασόν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι η πρώτη πασόν των εντολών είναι «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης ψυχής σου και εξ όλης διανοίας σου και εξ όλης δυνάμεώς σου». Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δευτέρα, ομοία αυτή, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου σε αυτόν. Μεγαλύτερα τούτον, άλλη εντολή δεν είναι. Και είπε προς αυτόν ο γραμματεύς, καλώς διδάσκαλε, αληθώς είπας, ότι είναι εις Θεός και δεν είναι άλλος εκτός αυτού και τον αγαπάς, να αγαπάτης αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της δυνάμεως και τον αγαπάς τον πλησίον σε αυτόν είναι πλειότερον πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών. Και ο Ιησούς ειδών αυτόν ότι φρονίμως απεκρίθη, είπε προς αυτόν, δεν είσαι μακράν από της Βασιλείας του Θεού, και ουδής πλέον ετόλμα να ερωτήσει αυτόν. Και αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε διδάσκωνε το ιερό, πώς λέγουν οι γραμματείς ότι ο Χριστός είναι Υιός του Δαβίδ, διότι αυτός ο Δαβίδ είπε δια Πνεύματος Αγίου, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Αυτός λοιπόν ο Δαβίδ λέγει προς αυτόν και πόθεν είναι Υιός αυτού. Συγγνώμη, αυτός λοιπόν ο Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον και πώς και πόθεν είναι Υιός αυτού. Και πολύς όχλος οίκουεν αυτόν ευχαρίστος και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού. Προσέχετε από των γραμματέων. Ή την εστέλουση να περιπατώσει είναι στολισμένη και αγαπούς τους ασπασμούς εν τες αγορές και πρωτοκαθεδρίας εν τες συναγωγές και τους πρώτους τόπους εν της δείπνης και ή την εσκατατρόγους τα σοικίας των χειρών και τούτο επί προφάσει ότι κάνουν συν μακράς προσευχάς ούτε θέλουν συλλάβει μεγαλυτέραν καταδίκην. Και καθίσας ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου, εθεώρη πόσο όχλος έβαλε χαλκών εις το γαζοφυλάκιον. Και πολλοί πλούσιοι έβαλαν πολλά. Και ελθούσα μια χείρα πτωχή, έβαλε δύο λεπτά του τέστενα κορδάντιν. Και προσκαλέσα σου μαθητάς αυτού, λέγει προς αυτούς. Αληθώς σας λέγω, ότι η χείρα αυτή φτωχή έβαλε περισσότερον πάντων όσοι έβαλαν εις το γαζοφυλάκιον. Διότι πάντες εκ του περισσεύματος αυτούς έβαλαν, αυτοί όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλε πάντα όσα είχεν όλην την περιουσία αυτής. Και πάμε στη διπλανή σελίδα, 895 σελίδα, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και πρώτο εδάφιο. Μετά δε δύο ημέρας ήτο το Πάσχα και τα άζημα και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς πώς να συλλάβωσι αυτόν με δόλον και να θανατώσωσιν. Έλεγον δε μη εν τη εορτή μη ποτέ γίνει θόρυβος του λαού και ενώ αυτός ήτο εν βιθανία εν τη οικία σήμωνος του λεπρού και εκάθητο εις την τράπεζαν ήλθε γινή έχουσα αλάβαστρον μύρου, νάρδου, καθαράς, πολιτήμου και στρίψασα το αλάβαστρον έχισε το μύρον επί της κεφαλής αυτού. Ήσαν δε την έσαγαν ακτούντες καθεαυτούς λέγοντες διότι έγινε η απώλεια αυτή του μύρου διότι η δύνατο τούτο να πουληθεί υπέρ 300 δινάρια και να δοθώσει στους πτωχούς και οργίζοντο κατά αυτής. Αλλά ο Ιησούς σου είπε αφήσατε αυτήν, γιατί ενοχλείτε αυτήν, καλόν έργον έπραξε εις εμέ, διότι στους πτωχούς πάντοτε
έχετε με θεαυτόν και όταν θέλετε δύναστε να ευεργετήσετε αυτούς. Εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Ό,τι δύνατο αυτή έπραξε. Προέλαβε να αλείψει με μύρον το σώμα μου διέ των ενταφιασμών. Αληθώ σας λέγω, όπου αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο σε όλο τον κόσμο και εκείνο το οποίο έπραξε αυτή θέλει αληθείς μνημόσυνον αυτής. Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης εις των 12 υπήγε προς τους αρχιερείς για να παραδώσει αυτόν εις αυτούς. Εκείνοι δε ακούσαντε σε χάρισαν και υπεσχέθησαν να δώσω σε αυτόν αργύρια και ζήτη πώς να παραδώσει αυτόν εν ευκαιρία. Αμήν. Αφού λοιπόν Κυριακή ο Ιησούς Χριστός στις 10, τη δεκάτη του πρώτου μηνός δηλαδή, εισήλθε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού στο ναό με επιπόλου όνου και ιού υποζυγίου, δίκαιος, σώζον, πραής, ταπεινός, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και ο λαός έκραζε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, στη συνέχεια έπρεπε να παραστήσει τον εαυτό του όπως ήταν γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού μέχρι τη 14η ημέρα, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, που είναι το Πάσχα των Εβραίων, έπρεπε να παραστήσει τον εαυτό του άμμωμον, αρνίων, ώστε να θυσιάσει τη ζωή του υπέρ των αμαρτιών του λαού. Τη δευτέρα μέρα εξέβαλε από το ναό του Σολομώντα τους πολλούντας, τους αγοράζοντας, τους αργυραμιβούς, τους πολλούντας περιστεράς και δεν άφηνε να περάσει σκεύος προς το ιερό, λέγοντας ότι είναι γεγραμμένο ότι ο οίκος του πατρός μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής, αλλά εσείς εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών κατά το Λόγο του Θεού, και έλεγξε από τόμος τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, τους ιερείς και τους Σαδουκαίους για υποκρισία αλλά και για μεγάλη αμαρτία και ανομία ενώπιον του Θεού. Την Τρίτη βρέθηκε η σικιά που είχε καταραστεί την προηγούμενη μέρα ο Χριστός ξηραμένη και από εκεί και πέρα άρχισε πια να παραδίδει τον εαυτό του για να τον κρίνουν οι Φαρισαίοι και με μία ερώτηση γεμάτη πονηριά, με ποια εξουσία και ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία για να κάνεις αυτά στο ναό του Σολομώντα ώστε να τον πιάσουν από λόγο. Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός όμως ο Κύριος, πλήρης Πνεύματος Αγίου, τους ρώτησε λέγοντας ότι κι εγώ θα σας ρωτήσω και αν μου απαντήσετε θα σας απαντήσω κι εγώ. Το βάπτισμα του Ιωάννου ήταν εξ ανθρώπων ή εκ του Θεού? Και φοβήθηκαν οι Φαρισαίοι, φοβήθηκαν μην πούν εξ ανθρώπων γιατί ο λαός θα τα βάλει μαζί τους και μην πούν εκ του Θεού γιατί θα τους ρωτήσει γιατί δεν υποτάχθησαν και δεν υπάκουσαν στο λόγο του Ιωάννη. Και αμέσως μετά ο Κυριός μας έφερε τη φοβερή αυτή παραβολή του Αμπελώνος, όπου περιγράφει με πολύ ωραίο τρόπο το έργο που ο Θεός έκαμε με τους Ισραηλίτες. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το οποίο περιγράφει, γιατί ο Θεός έδειξε μία ιδιαίτερη φροντίδα και χάρη στο λαό Ισραήλ, καθώς τον δημιούργησε, του έδωσε το λόγο του, του έδωσε εντολή να οικοδομήσει ναό στον οποίο κατοικούσε, του έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο να τον οδηγεί, του έδωσε τα πάντα. Εδώ λοιπόν ο Ισραήλ και από την άλλη μεριά τα έθνη, στους οποίους δεν έδωσε τίποτα. Και αυτό ήταν το θέμα των εθνών, λέγοντας ότι μας αδίκησε ο Θεός. Και πράγματι φαίνεται σαν αδικία. Στον ένα δεν έδωσε τα πάντα και στον άλλον τίποτα. Θα το έκανες εσύ ποτέ στα παιδιά σου? Όμως αδερφοί αγαπητοί, αυτό που μοιάζει με αδικία, αυτό είναι η χάρις του Θεού.
γιατί μέσα από το λαό Ισραήλ ο Θεός έβγαλε το αρνίον το εσφαγμένον, που όποιος το δεχτεί και το πιστέψει, είτε Ιουδαίος είτε Έλληνας, συμμετέχει στη Βασιλεία των Ουρανών, σε αυτό το οποίο ο Θεός θέλησε και απ' αρχής σκόπευε να χαρίσει στους ανθρώπους που τους έπλασε κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του. Με αποτέλεσμα, ο Απόστολος Παύλος κατ' επανάληψη να προσπαθεί στις επιστολές του στα έθνη να φανερώσει και να αποκαλύψει στους ανθρώπους ότι ο Θεός δεν είναι άδικος, αλλά είναι απολύτως δίκαιος. Και η δικαιοσύνη του Θεού σε αυτές τις διαφορετικές επεμβάσεις του, δηλαδή να το πω τώρα σήμερα και διαφορετικά, σε μας ο Θεός δίνει τα πάντα. Έδωσε το Ευαγγελιό Του, έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο, μας έδωσε το Χριστό, έγραψε τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής, τα πάντα. Έξω τίποτα. Είναι άδικος ο Θεός. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, μην αφήσουμε ποτέ στην καρδιά μας τη σκέψη ότι ο Θεός είναι άδικος. Δίκαιος είναι ο Θεός. Δίκαιος. Και η δικαιοσύνη του έρχεται στη συνέχεια. Πολλά σου έδωσε, πολλά σου ζητάει. Πιο πολλά σου εμπιστεύθηκε, πιο πολλά θα απαιτήσει από σένα. Και το λαό Ισραήλ τον χρησιμοποίησε για τη σωτηρία των εθνών, που τους έστειλε το λόγο του, τις 10 εντολές, αλλά ιδιαιτέρως δια του Ιησού Χριστού, αλλά και την Εκκλησία του Χριστού τώρα, που η δικαιοσύνη φαίνεται, που η αδικία φαίνεται πιο μεγάλη, ο Θεός την Εκκλησία τη χρησιμοποιεί για τη δόξα Του στα έθνη έξω. Γιατί όπως τότε ήταν ο λαός Ισραήλ ο εκλεκτός και τα έθνη έξω τα κοινάρια, όπως τα έλεγαν, τώρα ακόμη περισσότερο υπάρχει ο Ισραήλ του Θεού, η Εκκλησία του Θεού, και τα έθνη που δεν έχουν τίποτα. Δεν είναι αδικία, είναι ευλογία. Γιατί παίρνει κάποιους τους οποίους θα μεταμορφώσει κατά χάριν, με τα δώρα του, θα τους μεταμορφώσει σε δούλους και υπηρέτες τον έξω για τη σωτηρία τους. Δίκαιος είναι ο Θεός σε όλες του τις ενέργειες. Όταν ο άνθρωπος σκεφτεί έστω και για μια στιγμή ότι ο Θεός είναι άδικος, χάνει τη χάρη του Θεού. Χάνεται η χάρη του Θεού. Ο Θεός, αδερφοί, είναι δίκαιος. Αμήν. Δίκαιος. Μη χάσεις ποτέ αυτή τη βεβαιότητα της απόλυτης δικαιοσύνης. Μη βλέπεις τον άλλον ότι τον ευλογεί πιο πολύ. Αν τον ευλογεί πιο πολύ, τον ευλογεί για να υπηρετήσει σένα. Για να ευλογήσει σένα. Αν κάτι κάνει ο Θεός, δεν το κάνει με προσωποληψία. Γι' αυτό τι λέει. Τον δούλο τον οποίο παραδέχεται, τι τον κάνει, τον μαστιγώνει. Εμάς, λέει ο Παύλος, ως περικαθάρματα μας χρησιμοποιήσει ο Θεός. Δούλους των δούλων. Και όχι μόνο αυτό. Και στους δούλους τους οποίους φαίνεται ότι τους ευλογεί, τους λέει, αν θέλεις να είσαι μέγας, πρέπει να γίνεις υπηρέτης πάντων, μπορείς. Και αν θέλεις να γίνεις πρώτος, πρέπει να γίνεις δούλος πάντων, μπορείς. Και το πρότυπο της εύνοιας του Θεού, της απόλυτης ευλογίας του Θεού, ποιος είναι? Ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Εν τη δικαιοσύνη του, του έδωσε το υπερπάν όνομα.
Μπροστά σε αυτό θα κλείνει παν γόνιε πουρανίων επιγείων και καταχθονίων δυνάμεων. Πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Αλλά τι λέει και ομολογεί ο πατέρας? Ιδού ο δούλος μου. Και όποιος θέλει να τον ευλογεί ο Θεός με ιδιαίτερο τρόπο, μη το ζητάει χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες τούτου. Η ευλογία δεν δίδεται, συγχώρεσέ με Θεέ μου, για πλάκα, για να σε ευλογήσει. Η ευλογία δίδεται, το λέω σκληρά και ο Θεός με συγχωρεί γιατί καταλαβαίνει, δίδεται για να σε εκμεταλλευτεί ο Θεός για τη δόξα Του. Αλλά μία εκμετάλλευση τέλεια. Μία δουλεία τέλεια. Άρα λοιπόν δεν σε ευλογεί ο Θεός. Κάτι βλέπει ότι δεν αντέχεις. Δεν μπορείς. Σε ευλογεί ο Θεός. Πρόσεξε και ταπεινώσου ώστε η ευλογία να είναι πραγματικά για τη δόξα του Θεού. Δίκαιος είναι ο Θεός. Μπορείς να πεις αμήν. Δίκαιος είναι ο Θεός. Γιατί βλέπει την καρδιά μας, βλέπει το πνεύμα μας, βλέπει τη δύναμή μας, την ανθεκτικότητά μας. Δίκαιος είναι ο Θεός που δίνει σε κάποιον 5 τάλαντα και σε κάποιον 1. Και μάλιστα σπλαχνικός είναι εν τη δικαιοσύνη του. Αφού το 1 δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει και του έγινε πρόσκομα εις απώλεια, σκεφτείτε να του δίνει 5. Σκεφτείτε να του δίνει 5 και να απαιτούσε 5. Αδελφοί, δίκαιος είναι ο Θεός. Να προσέχουμε σε αυτή τη σκέψη. Γιατί η επιθυμία του διαβόλου και η προσπάθεια του διαβόλου είναι να πείσει την καρδιά μας ότι είναι άδικος ψεύτης ο Θεός. Αυτή είναι η προσπάθεια για να χάσεις την πίστη σου. Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, τέλειος, δίκαιος, άγιος, πανάγαθος είναι ο πατέρας μου ο ουράνιος. Αμήν αδερφοί. Πανάγαθος είναι. Και εγώ τι είμαι? Αχρίος, άθλιος, τυποτένιος, άχρηστος. Έστω και εάν κάποια στιγμή που δεν υπάρχει, κάνω όλα τα θελήματα του Θεού. Που δεν υπάρχει τέτοια στιγμή. Αμήν αδερφοί. Δίκαιος είναι ο Θεός. Χριστέ μου, δίκαιος είσαι. Το επαναλαμβάνω. Πανάγαθος, πανάγιος, παντοδύναμος, πάνσοφος, τέλειος, ένδοξος, μοναδικός είναι. Και αυτός τόσο πολύ μας αγάπησε που δεν λυπήθηκε τον Υιό του το μονογενή για να γίνει πατέρα σου και να σου φανερώνει την πατρική του αγάπη και να σου ανοίγει την πατρική του αγκαλιά και να σε κάνει όμοιο με αυτόν εν τέλει. Να τον δεις οφθαλμό προς οφθαλμό. Ευγνώμονες είμαστε. Τι να σου πούμε Κύριε. Δίκαιος είσαι Κύριε μου. Όμως οι υποκριτές τον Ιησού Χριστόν τον βλέπουν άδικο. Τον βλέπουν μέχρι και Βελζεβούλ. Γιατί? Γιατί αυτοί τον Ιησού Χριστόν τον βλέπουν έτσι και ο Πέτρος ή ο Παύλος στην αρχή τον έβλεπε έτσι και ο Πέτρος, ο Ιωάννης, οι ψαράδες έλεγαν «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Αφού ο Θεός αποκάλυψε τον Πέτρο και το αποκάλυψε στον Πέτρο ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Γιατί τα βάζει, θα έλεγα εγώ, με τον κακόμοιρο τον Φαρισαίο. Αδελφοί αγαπητοί, η μεγάλη διαφορά είναι ρωτάς το Θεό, εξητάς να σου φανερώσει ο Θεός.
Αν τον ρωτήσεις, θα σου ανοίξει τη βασιλεία των ουρανών. Σήμερα οι άνθρωποι δικαιολογούν και επενούν. Άκουσα τώρα που ερχόμουν στο ράδιο που έλεγε κάποια κυρία εκεί ότι αν δεν ήταν ο Ιούδας, ό,τι σταύρωση θα υπήρχε, αλλά ούτε και ανάσταση. Σε αυτόν χρωστάμε τα πάντα. Και είπα, ύπαγε ο πίσω μου σατανά. Σε ποιον χρωστάμε στα πάντα? Στον πατέρα μας, στον ουράνιο, αδερφοί. Δεν τον προγνώρισε και δεν τον προώρησε να προδώσει. Προφήτευσε, προείδε ότι ο διάβολος την καρδιά του θα την πλανήσει εκ της φυλαργυρίας. Ο Χριστός ήρθε για να σταυρωθεί, να πεθάνει και να τον αναστήσει. Και αυτό θα γινότανε. Δεν οφείλουμε, φοβερό δεν είναι αδερφοί, δεν οφείλουμε τα πάντα στο διάβολο, ούτε στον Ιούδα που γέμισε την καρδιά του με μίσος. Τι παμπώνυρος είναι ο σατανάς? Πώς πλανάει τους ανθρώπους έτσι? Γιατί όμως, αυτό ήταν όταν ερχόμουν και προσευχόμουν, γιατί εμείς το καταλάβαμε και αυτοί δεν το καταλαβαίνουν? Γιατί εμάς μας το αποκάλυψε και αυτοί λένε βλακίες? Γιατί? Άδικος είναι ο Θεός. Δίκαιος είναι ο Θεός. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και μας λέει, εάν το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι και καλυμμένο, στους απίστους είναι και καλυμμένο. Γιατί? Γιατί απίστων όντων ο διάβολος τυφλώνει το νου των ανθρώπων και δεν μπορούν να καταλάβουν το φωτισμό του Ευαγγελίου του Χριστού. Εμείς ξέρετε ποια διαφορά έχουμε, γιατί είμαστε χειρότεροι από τους έξω, σαν άνθρωποι, πιθανόν. Η μόνη διαφορά που έχουμε είναι που είπαμε, λες, Κύριε, φανέρωσέ μας, πες μας. Και πήραμε το Ευαγγέλιο και το διαβάσαμε. Και ο Θεός χάρηκε. Χάρηκε. Όλος ο ουρανός δόξαζε. Ένας αμαρτωλός πήρε στα χέρια του το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο είναι η δύναμη του Θεού. Όχι σε αυτούς που δεν πιστεύουν, σε αυτούς που πιστεύουν. Γιατί μέσα από το Ευαγγέλιο τι αποκαλύπτει ο Θεός? Τη δικαιοσύνη του. Μέσα από το Ευαγγέλιο εμείς γνωρίσαμε και λέμε, δίκαιος είσαι, Κύριε, δίκαιος είσαι. Και παίρνει τώρα εμάς, εσάς, μη χαμογελάτε, και λέει, δούλοι είσαστε. Και εμείς τι λέμε? Αμήν, Κύριε. Δεν σας εξέλεξα, δεν με εκλέξατε σε μένα, συγγνώμη, δεν εκλέξατε σε μένα, εγώ σας εξέλεξα. Και γιατί σας εξέλεξα? Επειδή πιστέψατε. Και όταν σας εξέλεξα, τι προορισμό έχω? Να σας στείλω να πάτε να φέρετε καρπό πολύ και ο καρπός σας να μένει. Όταν ο πατέρας μου είχε αμπέλια και ξερενόντουσαν μερικά, έψαχνε να βρει καλά κλίματα για να τα αναπληρώσει. Γιατί δεν ήθελε να φυτέψει ένα κλίμα, ένα φυτό που να είναι άχρηστο και να μην έχει καρπό. Πήγαινε, το ψάχνε, το μπόλιαζε, το κοίταγε, το φρόντιζε και έλεγε, αυτό Γιώργο, μου λέγε με πιτσιρικάς εγώ, αυτό θα βάλουμε εδώ. Θα φέρει καρπό καλό και ξέρεις τι είναι? Αυγουλάτο, ξέρεις τι είναι, κόκκινο, ξέρεις τι είναι, τα ξέρε απ' έξω. Ο πατέρας μου ήξερε απ' έξω και εκ των προτέρων τι καρπό θα βγάλει το κάθε κλίμα. Και ο Θεός δεν θα ξέρει τι καρπό θα φέρεις εσύ? Τέλειο καρπό θα φέρεις εσύ. Γι' αυτό και σε πρόσθεσε στην εκκλησία. Και έχει καλό σχέδιο ο Θεός. Έχει καλά σχέδια, καλές βουλές. Όλη τη ζωή σου ο Χριστός την έχει στην παλάμη του. Σε έχει ζωγραφισμένο εδώ. Πώς σε λένε? Σε έχει ζωγραφισμένο, με το όνομά σου σε ξέρει. Και έχει προσδιορίσει ένα τέλειο δρομολόγιο μέχρι να φτάσει στον ουρανό. Τέλειο δρομολόγιο. Και έργα καλά που έχει προετοιμάσει για να εκτελέσεις και για να εκπληρώσεις. Γιατί? Γιατί πιστέψαμε στο όνομα του Χριστού. Και αυτό χάρις Θεού. Θεού το δώρο.
Όλα είναι χάρις Θεού, αδέρφοι, αλλά εν τη δικαιοσύνη Του. Δεν αδικεί κανέναν, γι' αυτό εκεί πάνω στον ουρανό και ο Πατέρας Θεός θα κριθεί. Όταν όλοι θα βρεθούμε, η μεν στην αιώνια απώλεια, η δε στην αιώνια ζωή. Και κανένας δεν θα μπορεί να πει τότε στο Θεό είσαι άδικος. Κανένας. Θα κριθείς και θα βρεθείς δίκαιος, λέει ο Λόγος του Θεού, στον παντοδύναμο Θεό. Κανένας δεν θα μπορεί να, πει, να βρεθεί και να πει «με αδίκησες». Γιατί ό,τι κάνει σε σένα, κάνει και σε μένα. Και ό,τι κάνει σε σένα και σε μένα, κάνει και στον έξω. Και το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα σήμερα. Εσύ τι κάνεις, αδερφέ. Ο Θεός είναι αγαθός, είναι δίκαιος, είναι άγιος, έχει ένα ωραίο σχέδιο, το ρωτάς, του ζητάς να σου φανερώσει. Τι δουλειά θα κάνεις? Ποια γυναίκα θα πάρεις? Ποιον άντρα θα πάρεις? Τι ζωή θα κάνεις? Τα έχει όλα έτοιμα. Ή θα περπατήσεις και θα στα χαρίζει ένα-ένα και θα δοξάζεται στη ζωή σου, ή θα κάνεις ό,τι θέλεις και θα τα χάσεις όλα και θα βλασφημείται ακόμη και το όνομα του Θεού στη ζωή σου. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, μη ζείτε μόνο κατά το πνεύμα, αλλά να περπατάτε και κατά το πνεύμα. Ελευθερωθέντες από την αμαρτία, δουλωθέντες εις τον Θεό, τότε ο καρπός σας θα είναι εις Αγίας μόνο. Και το τέλος σας ζωή αιώνιος. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Οι εξητούντες τον Κύριο δεν θα ελαττωθούν κανενός αγαθού. Οι εξητούντες τον Κύριο θα έχουν τα καλύτερα και τα συνεχόμενα. Γιατί δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει και το έργο της πίστης σου και το κόπο της αγάπης σου, καθώς έγινες δούλος, υπηρέτησες, υπηρετείς και συνεχίζεις να υπηρετείς αυτούς που ο Θεός προσκαλεί. Λίγο καιρό ακόμη, αδερφοί, και αξίζει να είσαι δούλος και δούλη. Αξίζει. Όχι να είσαι υπηρέτης μόνο για τον άντρα σου, για τη γυναίκα σου, για τα παιδιά σου. Αυτό είναι ελάχιστο. Ούτε να είσαι δούλος και για την Εκκλησία. Μικρόν, λέει ο Θεός, είναι να είσαι δούλος για τον Ισραήλ. Εγώ θα σε κάνω δούλος σε όλα τα έθνη. Κατάλαβες, αδερφέ, τι σχέδιο έχει ο Θεός για σένα το μικρούλι, που νομίζεις ότι είσαι μικρούλης, που έχεις πολύ μικρή ιδέα για τον εαυτό σου και καλά κάνεις. Κατάλαβες τι σχέδια έχει? Είναι μικρό, λέει, να είσαι δούλος αυτού που κάθεσαι δίπλα. Καλά κάνεις και ξεκίνα. Αλλά καθώς έρχεται το τέλος, καθώς έρχονται οι τελευταίες μέρες, θα γίνεις δούλος πολλών. Πολλών. Πολλούς θα υπηρετήσεις. Γι' αυτό σε εκπαιδεύει, γι' αυτό μας εκπαιδεύει ο Θεός. Για να μπορούμε πραγματικά να υπηρετούμε εις δόξαν το ονοματός του Αγίου. Και η υπηρεσία τι θέλει? Ταπείνωση. Τι θέλει? Αγάπη. Τι θέλει? Μακροθυμία. Τι θέλει? Πίστη. Τι θέλει? Πραότητα. Τι θέλει? Δικαιοσύνη. Τι θέλει? Να έχεις το χαρακτήρα του Χριστού, τη συμπεριφορά του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού. Βόηθα μας, Πατέρα, και θα μας βοηθήσει. Δόξα να έχει το όνομά Του. Δίκαιος ο Θεός. Δίκαιος ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Οι Φαρισαίοι λοιπόν λένε, τώρα θα σε πιάσουμε που κάνεις το δάσκαλο. Και φωνάζουν κάποιους πονηρούς και έξυπνους ανθρώπους και τους λένε, πήγαινε να του κάνεις μια ερώτηση. Τώρα δεν μας γλιτώνει. Πήγαινε, ρώτησε τον, να πληρώνουμε δασμό στον Κέσσαρα ή όχι? Και αν πει να πληρώνουμε, τότε να πεις τι σώη Ισραηλίτης είσαι. Συγγνώμη. Και αν πει να μην πληρώνουμε, ναι, αν πει να πληρώνουμε, τι σώη Ισραηλίτης είσαι. Και αν πει να μην πληρώνουμε, θα σε καταγγείλουμε στον Κέσσαρα. Τελειώσαμε, το στριμώξαμε, θα τον πιάσουμε. Αλλά αδερφοί αγαπητοί,
Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Το παιδί του Θεού δεν πιάνεται όταν περπατάει δια Πνεύματος Αγίου. Έχει διάκριση. Τι με πειράζετε, υποκριτές. Για δείξτε μου το δινάριο. Ποιον έχει απάνω? Λέει τον Κέσαρα. Δώστε αυτά που ανήκουν στον Κέσαρα, στον Κέσαρα, αλλά δώστε και αυτά που ανήκουν στο Θεό, στο Θεό. Αυτό λέει και σε εμάς. Πάζουν εφορίες, κάνουν. Τι να κάνουμε? Και κόβουνε. Τι να κάνουμε? Δόξα στο Θεό. Ένα είναι βέβαιο, δεν θα σε αφήσει ούτε θα σε εγκαταλείψει πάσα στα σημέρα έως την τελεία του αιώνος. Αμήν. Αμήν. Το πιστεύεις? Αμήν. Δεν είναι μόνο δίκαιος, είναι και παντοδύναμος. Αμήν. Αλλά να δίνουμε αυτά που ανήκουν στον Κέσαρα, στον Κέσαρα. Αλλά μην ξεχνάμε να δίνουμε αυτά που ανήκουν στο Θεό, στο Θεό. Και τι ανήκει στο Θεό? Η ψυχή μας, η ζωή μας, η υπηρεσία μας, η δοξολογία μας, η προσευχή μας, η ταπείνωσή μας. Όλα αυτά στο Θεό θα τα δίνουμε, αδερφοί. Εις δόξαν Θεού Πατρός. Δεν θα είναι μόνο δίκαιος ο Θεός. Ο Θεός θέλει να είμαστε δίκαιοι κι εμείς. Τι θα πει δίκαιος εσύ, αδερφέ, και εγώ? Να ξέρουμε τι κάνουμε. Στη γυναίκα μου οφείλω να την αγαπάω. Στον αδελφό μου οφείλω να τον αγαπάω. Στον πλησίον μου οφείλω να τον αγαπάω. Με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική αγάπη. Αλλά αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Στο Θεό οφείλω να τον αγαπάω. Γι' αυτό και πλησιάζει ένας γραμματεύς πονηρούλης κι αυτός. Αλλά όχι τόσο. Άκουσε την απάντηση που έδωσε στους Σαδουκαίους άλλοι από εκεί. Πιστοί άνθρωποι του Ισραήλ και δεν πιστεύανε στην Ανάσταση, ούτε στους Αγγέλους. Τι πιστεύανε? Μόνο στη ζωή αυτή. Δηλαδή, εδώ ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε, αύριο πεθαίνουμε. Και πάνε τώρα παμπώνυροι και ότι με τι ανόητοι που είναι οι άνθρωποι, οι άπιστοι. Ο άπιστος είναι ανόητος. Δηλαδή, να σου πούμε μια ιστορία. Να μου πείτε την ιστορία. Ήτανε μια γυναίκα και παντρεύτηκε και πέθανε ο άντρας της. Μάλιστα. Και ο Μωυσής είπε να πάρει άλλο άντρα, τον αδερφό του. Μάλιστα. Αλλά πέθανε και αυτός. Για σκέψου. Και τρίτος, 7 πεθάνανε. Τι έγινε? Ακούτε ιστορίες? Έχετε ακούσει ιστορίες? Από το ράδιο τις άκουσα σήμερα. Άκουσα ιστορίες. Δόξα στον Ιούδα που έκανε το Χριστό να σταυρωθεί και να, το Θεό να τον αναστήσει. Ό,τι θέλουν να λένε οι άνθρωποι. Και λοιπόν, σε ποιον ανήκει τώρα αυτή η γυναίκα, αφού και οι 7 την κάνανε γυναίκα? Έλαντε. Και όταν θα πεθάνει εσείς που πιστεύετε στην Ανάσταση, ποιανού γυναίκα θα είναι? Και είπε κάτι που είναι πολύ σοβαρό για μας. Εσείς πλανάστε πολύ, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν γνωρίζετε τις γραφές πρώτον και τη δύναμη του Θεού δεύτερον. Και όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, δεν γνωρίζει εξ αποκαλύψεως, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να το γνωρίσει, εξ αποκαλύψεως το Λόγο του Θεού και δεν γνωρίζει και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, το βέβαιο είναι ότι πλανάται. Έστω κι αν ένα από τα δύο δεν γνωρίζει. Ο άνθρωπος που δεν πλανάται ποτέ είναι αυτός που έχει στα χέρια του το Ευαγγέλιο και προσεύχεται να το διαβάζει για να το αποκαλύπτει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, και είναι αυτός που πληρούται Πνεύματος Αγίου και απολαμβάνει τη δύναμη του Θεού, γιατί ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως. Αλλά όχι μόνο πνεύμα δυνάμεως, και αγάπης. Αλλά και σοφρονισμού. Δηλαδή με το Πνεύμα το Άγιο μας τα έδωσε όλα. Μας έδωσε δύναμη, όλα όσα μας χρειάζονται για να πάμε στον ουρανό. Μας έδωσε δύναμη, μας έδωσε αγάπη, γιατί χωρίς αγάπη θα, ό,τι γλώσσες μιλάμε θα είναι χαλκός ηχών και κύμβαλων αλλάζων, και μας έδωσε και σοφία.
Δηλαδή με το Λόγο Του, με το Ευαγγέλιο Του μας έδωσε τη δύναμη προς σωτηρία και με το Πνεύμα του Άγιο μας έδωσε δύναμη, τη δύναμη του Θεού. Μας έδωσε την αγάπη για να μπορούμε να περπατάμε, γιατί χριστιανός χωρίς αγάπη είναι χαλκός ηχών και κύμβαλο αλλάζουν. Άχρηστος χριστιανός. Άχρηστος. Και τελικά μας έδωσε και τη σοφία του και σοφρονισμό. Εγώ θα σε συνετίσω. Εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περιπατήσεις. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Εγώ θα σε προστατεύω. Και πώς θα κάνω όλα αυτά? Δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Έχουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, δια του οποίου μας αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, και έχουμε και το Πνεύμα το Άγιο που μας δίνει ο Θεός τη δύναμή Του, την αγάπη Του, γιατί η αγάπη του Θεού Πατρός είναι εκεχημένη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου, και τη σοφία Του, γιατί δια Πνεύματος Αγίου μας θυμίζει το Λόγο, μας φανερώνει τα μέλλοντα, μας οδηγεί, μας κατευθύνει, όλα στη ζωή μας τα κάνει δια Πνεύματος Αγίου. Εάν ένας χριστιανός δεν έχει και δεν μελετάει το Ευαγγέλιο του Χριστού και δεν πληρούται Πνεύματος Αγίου, πλανάται πολύ, πολύ πλανάται. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί έχουμε τις προϋποθέσεις να μην πλανόμεθα. Εάν βεβαίως ζούμε όχι μόνο κατά το Πνεύμα, αλλά περπατάμε και κατά το Πνεύμα. Όλες οι προϋποθέσεις είναι δοσμένες για να μην κάνεις λάθος. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις λάθος. Τώρα σας πω και μία εμπειρία μου. Εγώ είμαι τελείως άχρηστος στο να πηγαίνω και να ξέρω δρόμους. Ένα επάγγελμα δεν μπορώ να κάνω ποτέ, του ταξιτζή. Μα δεν ξέρω ούτε στο σπίτι μου να πάω. Ούτε, πάντα είχα την Άννα και της έλεγα, Άννα, κοίταξε στο χάρτη να με πας. Και η Άννα καθόταν και όταν δεν το βρίσκε τη φώναζε και από πάνω. Τόσο μυαλό είχα. Και ξαφνικά ήρθε μπροστά μου το GPS. Λέω, τι είναι τούτο? Το βάζω, στρίψε, έβαζα διεύθυνση. Τώρα πήρα καινούριο. Και λέω, πού πας? Δημητρίου Ράλη 18 Μαρούση. Μάλιστα. Ούτε γράφω ούτε τίποτα. Λέω και γίνεται. Και μου λέει, στρίψε δεξιά, πήγαινε αριστερά, λάθος έκανες, γύρνα πίσω. Λέω, τι είναι τούτο πράγμα? Οι άνθρωποι βρήκανε να οδηγούνται, να οδηγούν κάτι χαϊβάνια σαν και εμένα. Ο Χριστός δεν θα βρει να σε οδηγήσει εσένα? Λες το GPS να έχει καλύτερη οδηγία από τον παντοδύναμο Θεό? Πω, πω, λέω, Κύριε, τι είναι τούτο? Και μετά σκέφτηκα και λέω, Χριστέ μου, τι είναι το Πνεύμα Σου το Άγιο? Τι είναι τούτο? Και βλέπω παιδάκια 7-8 χρονών που τα βαφτίζει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο και δεν φεύγουν από την εκκλησία ποτέ. Και αν κάνουν έτσι λιγάκι παραπάτημα, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο δυνάμεως, με δύναμη τους γυρίζει πίσω. Πλημμυρίζει την καρδιά τους με αγάπη, αγαπάνε τους γονείς τους. Ενώ άλλοι είναι παραβάτες και βρίζουν τους γονείς τους, στην εκκλησία όλα τα παιδιά αγαπάνε τους γονείς τους. Και να πείτε ότι είμαστε και καλοί? Τι είμαστε? Και αν έχουμε κάνει και λάθη, και τους δίνει και σοφία, μας δίνει και σοφία. Σοφία πώς να ζούμε, πώς να περπατάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Δίκαιος είναι ο Θεός, αλλά και ένδοξος στη ζωή μας. Ο Θεός είναι αγάπη, αδερφοί. Και κάθεται τώρα ο Κύριος και παρατηρεί αυτούς που βάζουν στο γασοφυλάκιο την εισφορά τους, όπως κάνουμε και εμείς. Μας παρατηρεί ο Χριστός. Θα μου πεις τώρα, άλλη δουλειά δεν κάνει να με βλέπει τι βάζω? Δεν είναι το τι βάζεις, είναι το τι βγάζεις από την καρδιά σου. Είναι το τι έχεις στην καρδιά σου.
Έχεις φιλαργυρία, άλλη συνέπεια. Έχεις τσιγκουνιά, άλλη συνέπεια. Έχεις αγάπη, άλλη συνέπεια. Σε παρακολουθεί ο Θεός σε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Πώς μιλάς στον αδερφό σου. Αλλά όχι ακούει. Γιατί εκ του περισσεύματος καρδίας λέει το στόμα. Βλέπει την καρδιά σου. Στον Κύριο μόνο ανήκει να εφορά επί πάντα στους ιούς του ανθρώπου. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να σκεφτόμαστε, ο Χριστός το ξέρει και έχει συνέπειες στη ζωή μας. Φοβερές συνέπειες. Γι' αυτό, αδερφοί, να ζητάμε και έτσι μου είπε ο Θεός, να ζητάς να σου δίνω το χαρακτήρα του Χριστού. Να ζητάμε να μας δίνει το χαρακτήρα του Χριστού, αδερφοί. Το χαρακτήρα, ξέρετε τι θα πει χαρακτήρας. Χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Και εμείς να γίνουμε χαρακτήρες της υποστάσεως του Χριστού. Τη συμπεριφορά του Χριστού. Το φρόνημα του Χριστού. Παρακολουθεί και βλέπει κάποιους και δίνανε πολλά. Και βλέπει και μια χείρα να βγάζει 2 λεπτά, ένα κορδάτι και να το βάζει μέσα. Οι μαθητές θαύμαζαν για τους πλούσιους που δίνανε πολλά. Ο Χριστός θαύμασε για τη χείρα που έδωσε λίγα, αλλά έδωσε όλη την περιουσία της. Τι Θεός είναι αυτός, αδερφοί. Δεν μετράει με ζύγια, με κιλά, με μέτρα. Μετράει με διάκριση βαθιά, ερευνώντας την καρδιά σου σήμερα και κάθε μέρα. Δίκαιος είναι. Τι είναι? Δίκαιος είναι. Δίκαιος είναι ο Θεός. Δίκαιος, τι να σας πω, πιο δίκαιος δεν γίνεται. Δίκαιος είναι ο Θεός. Και η δικαιοσύνη Του είναι αληθινή, γιατί διακρίνει τα βάθη της καρδιάς. Να τώρα που έρχεται μία γυναίκα η οποία, και μάλιστα την Τετάρτη λεγόμενη, τη Μεγάλη Τετάρτη που λέμε εμείς, η οποία παίρνει ένα λάβαστρο μύρου νάρδου, καθαράς πολιτήμου, το σπάει και το χύνει πάνω στην κεφαλή του Ιησού. Τετάρτη και Παρασκευή πεθαίνει, Πέμπτη βράδυ συλλαμβάνεται. Και πετάγεται ο Ιούδας, τι είναι αυτά τη σπατάλη. Πρόσεξε τη λέξη σπατάλη, να σπαταλάς για τον Χριστό, αδερφέ. Μη φοβάσαι να σπαταλάς στο όνομα του Χριστού. Να φοβάσαι να σπαταλάς στο όνομα της γυναίκας σου ή του παιδιού σου ή του εαυτού σου. Στο όνομα του Χριστού να σπαταλάς. Να φοβάσαι να σπαταλάς περιμένοντας ανταπόδοση και κέρδος. Τόκο πολύ ή κέρδος πολύ. Να χαίρεσαι και να σπαταλάς όταν το κέρδος σου είναι στον ουρανό. Όταν ό,τι σπαταλάμε τη ζωή μας, τη ζωή σου μπορείς να τη σπαταλήσεις στο όνομα του Χριστού, θα απολαύσεις πολλαπλάσια. Όποιος κερδίσει τη ζωή του στη ζωή αυτή θα τη χάσει. Και όποιος χάσει, σπαταλήσει τη ζωή του στη ζωή αυτή υπέρ του Χριστού θα την κερδίσει αιώνια. Μη σπαταλάς, μη ξοδεύεις για να κερδίσεις. Μη σπαταλάς, μη ξοδεύεις για να ευχαριστηθείς. Σπατάλα και σπατάλησε και ξόδεψε για τη δόξα του Θεού και η ανταμοιβή θα είναι μεγάλη. Όποιος ελεεί φτωχό, λέει η Γραφή, δανείζει το Θεό. Ελέησε, σκόρπισε, μοίρασε. Η δικαιοσύνη σου θα είναι στον αιώνα και πολλαπλάσια θα σου δίνει ο Θεός. Αμήν, αδερφοί. Γιατί είναι δίκαιος ο Θεός. Είναι δίκαιος. Βλέπει την πονηριά, βλέπει το φιλοχρήματο του ανθρώπου. 2 πράγματα δεν θέλει ο Θεός. Να εργάζεσαι για το συμφέρον σου, το πρώτο,
και για να εργάζεσαι για τη δόξα σου το δεύτερο. Αυτά τα δύο είναι καταστροφή στο χριστιανό. Εμείς εργαζόμαστε για το συμφέρον των άλλων και για τη δόξα του Θεού. Μη ζητάς, λέει, τα εαυτού και τα των άλλων. Ξέρεις τι θα πει, αδερφέ, να θέλεις το συμφέρον εσύ του παιδιού μου, να θέλεις το συμφέρον του αδελφού του μικρού και του ασήμαντου. Πόσο χαίρεται ο Θεός που θέλει το καλό του και σε βλέπει να υπηρετείς αυτόν που αυτός θέλει να υπηρετείτε. Μην ξεχνάμε, αδερφοί, ότι ο Θεός δεν μας έστειλε να μας υπηρετούν. Μας έστειλε να υπηρετούμε. Δεν μας έστειλε να κερδίζουμε. Μας έστειλε να χαρίζουμε. Γιατί? Γιατί αυτός το κάνει πρώτος. Δεν ήρθε να υπηρετηθεί από μας, να μας υπηρετήσει ήρθε. Και δεν ήρθε να μας ζητήσει, να μας δώσει ήρθε. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Αυτός είναι ο χαρακτήρα της υποστάσεως του Θεού. Δεν ήρθε να τον υπηρετήσεις. Ήρθε να σε υπηρετήσει. Και δεν σε στέλνει να υπηρετήσει, σε στέλνει να υπηρετείς. Δεν ήρθε για να σου πάρει, ήρθε για να σου δώσει. Και δεν σε στέλνει για να παίρνεις, σε στέλνει για να δίνεις. Δώσε μας το χαρακτήρα του Χριστού Πατέρα. Σας είπα από την αρχή είναι δίκαιος, αλλά να φοβόμαστε τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι τόσο όμορφη, τόσο ευλογημένη, αλλά σκοντάφτη στην καρδιά μας, που είναι απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και δεν μας αρέσει πολλές φορές. Αλλά είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και εμείς σήμερα λέμε αμήν, Κύριε. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Αμήν. Αλληλούια. Δόξα.